Τώρα ακούγεται μου. Κύριε διοικητή της έκτης είπε, κύριε υποδιοικητή της έκτης είπε, Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Δήμαρχη της Λουκάδας, κυρίες και κύριοι. Η ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση μας προσεχόμαστε σήμερα στα εγγένεια του νέου νοσοκομείου Λουκάδας, που και σήμερα είναι η μέρα που γίνεται πλέον πραγματικότητα και υλοποιείται μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες το όνειρο όλων των Λευκάδων που αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν ειδικά μετά το μεγάλο σεισμό του 2003 νέο νοσοκομείο για το νησί μας. Αυτό το νοσοκομείο άρχισε να χτίζεται το 2013 και σήμερα μετά από 6 χρόνια είναι έτοιμο και μας παραδίδεται προς χρήση ώστε οι πολίτες της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής να έχουν εδώ τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Βέβαια, χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ώστε να ξεπεραστούν και να επιδηθούν αρκετές εκκρεμότητες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη σύμβαση, όπως οι ειδικές προσβάσεις, η σύνδεση με τα δίκτυα, καθώς και η προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου και λοιπού υδροτεχνολογικού εξοπλισμού που ήταν μέρα απαραίτητος, αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση. Εδώ θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Λευκάδας που εκτέλεσε τα έργα οδικής πρόσβασης και σύνδεσης με τα δίκτυα μέσα στο χρονικό διάστημα του οποίου του είχαν υποδείξει. Επίσης, την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων που προχώρησε τις διαδικασίες για διαγωνισμό προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου και τώρα θα κληθεί να πραγματοποιήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια των νέων μηχανημάτων κρημοκάθαρσης. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΚΙΠ που επιτάχει τις διαδικασίες κατασκευής και έλυσε τα όποια προβλήματα και αστοχίες υπήρχαν σε αυτή τη μελέτη, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2018. Το νέο νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 123 κλινών, μέσα σε αυτές είναι και 6 κλίνες ΜΕΤ. Ο ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός μηχανολογικός εξοπλισμός του είναι υπερσύγχρονος. Όλα αυτά όμως θα ήταν χωρίς καμιά αξία για τον λαό της περιοχής μας αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας. Ένα ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου που δέχτηκε σκληρά πλήγματα την περίοδο της μνημονιακής λέβαθας. Οι γιατροί την περίοδο εκείνη, το 2015, είχαν φτάσει να είναι 19 ειδικευμένοι γιατροί. Πολλές κλινικές, τμήματα και εργαστήρια υπολειτουργούσαν, είχαν κλείσει. Το νοσοκομείο ήταν υποκατάρρευση. Ήταν ένα νοσοκομείο γεννημένο, που στηριζόταν μόνο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του, όσο από αυτό είχε απομείνει και που ήταν και εξαντλημένο. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια, το νοσοκομείο μας, αφού πρώτα σταθεροποιήθηκε, άρχισε σιγά σιγά να ξανασέρχεται στα πόδια του και πλέον είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των επισκεπτών της περιοχής. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, είναι και αναπτυξιακό εργαλείο το νοσοκομείο για αυτόν τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα υπάρχουν ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα και τα οποία λύνουμε με καθημερινό αγώνα και προσπάθεια. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα είναι και η προκήρυξη των 6 μόνιμων θέσεων που περιμένουμε άμεσα, καθώς και γιατρών. Και την περασμένη εβδομάδα επίσης προσλάβαμε 10 νέους νοσηλευτές. Έτσι πλέον έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν και να λειτουργούν τμήματα που δεν υπήρχαν ή είχαν κλείσει ή υπολειτουργούσαν. Παράδειγμα, η καρδιολογική κλινική που το 2012 είχε κλείσει. Σήμερα έχουμε 4 γιατρούς, συν τους νοσηλευτές που πήραμε, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, καθώς επίσης και τα 2 λεβάκια εμφραγμάτων, τις 2 κλίνες εμφραγμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναικολογική κλινική. 2013-2015 στη γυναικολογική κλινική Λευκάδας είχαν γίνει 2 τοκετοί. Το 2017, αφού προσλάβαμε 2 νέους γιατρούς, μπορέσαμε να τη βάλουμε σε επαναλειτουργία. Έτσι το 2018 έγιναν 40 τοκετοί, το πρώτο τρίμηνο του 19 φτάσαμε στους 15 και τώρα είμαστε αυτό την Τετάρτη που για μας ήταν μια έκπληξη πολύ θετική. Χθες ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο νοσοκομείο μας ήταν ένα νεογέννητο μωράκι. Στην κυριακή αρχή του νοσοκομείου μας, καθώς τους αναπηρεμήσει τα ανεξιπρόθεσμα χρέη, κανένας δεν μας έδινε τίποτε. Με την ενίσχυση από το Υπουργείο Υγείας, όχι μόνο σβήσαμε το χρέος
που ήταν ένα 200, αλλά έχουν και αποθεματικό ένα 500. Από την εξίεση, από την καθαριότητα και από τη φύλαξη. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν εργάζονται πλέον σε συνθήκες γαλέρας. Εκτός αυτού, χαμηλώσαμε και τα κόστη των υπηρεσιών αυτών και εισφορέσαμε και προσλάβαμε και 10 επιπλέον εργαζόμενους. Όπως επίσης προσλάβαμε και 6 security πριν από ένα μήνα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη διαγραφή χρεών στους ανασφάλιστους, των ανασφάλιστων πολιτών. Παύλος αυτό, Παύλος! 158.000 ευρώ διέγραψε το νοσοκομείο Λευκάδας σε χρέη που είχαν βεβαιωθεί στο Δημόσιο Ταμείο. Και αυτά ήταν κυρίως χρέη ανασφάλισης του γεωτών μας. Οι τετάγωσες ήταν 1.000 ευρώ. Παύλος, κάνουμε και κάνουμε ακόμα ένα στόχο έργος. Να υλοποιήσουμε την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για καθολική ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλου του λαού στο σύστημα υγείας. Κύριε Πρωθυπουργέ, συνάδελφοι γιατροί, υπουργοί υγείας, ένα πράγμα θέλουμε να σας ζητήσουμε εμείς οι εργαζόμενοι, και θεωρώ τον εαυτό μου εργαζόμενο του ΕΣΥ, να εξασφαλίσετε και να φροντίσετε ώστε τα νοσοκομεία, όλες οι δομές του ΕΣΥ, να παραμείνουν δημόσιες. Για να είναι δομές και νοσοκομεία, για να απαιτούν και όχι για να είναι στο εξωτερικό. Εκ μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Γιατί αυτές δεν είναι ούτε αποδεκτές, ούτε τις θεωρείτε κι εσείς οπωσδήποτε φυσικές. Ειδικά οι ανισότητες στην περίθαλψη. Γιατί είναι η χειρότερη μορφή ανισοτήτων, οι πιο απάνθρωπες αυτές που παρουσιάζονται στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι για όλη την κοινωνία. Όμως η πολιτική υγεία που κάθε φορά χάνεται, εσείς που κυβερνάτε, έχει διακριτό κοινωνικό πρόσημο. Ή για τους λίγους ή για τους πολλούς. Αυτή είναι η πολιτική που εμείς οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ θέλουμε να ακολουθήσει και εσείς την επιλογή πρέπει να την κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.